Ακούστε τώρα, γιατί σήμερα με πειράζουν οι συνεργάτες μου για το θέμα που θα παίξουμε τώρα. Λέω ρε παιδιά, εσάς δεν σας απασχολεί ότι φέτος έχουμε ακούσει ότι έχουν τσιμπήσει οι οχές τόσο κόσμο, όσο τόσα χρόνια στην Ελλάδα είμαστε. Υπάρχουν φίδια παντού. Εννοείται. Σε όλη την Ήπεθρο. Αλλά όσα ακούσαμε φέτος, νομίζω όλα τα τελευταία χρόνια μαζί δεν έχουμε ακούσει. Εσύ βλέπεις φίδια. Θα σου πω. Νόμιζα ότι δεν υπάρχουν στην Άνδρο, γιατί έλεγα, εγώ πάντως που είμαι φοβική με τις κατσαρίδες, δεν έχω πετύχει ούτε μισή να περνάει, ενώ σε άλλα νησιά λες και με φωνάζουν και βγαίνουν μπροστά μου, αλλά ούτε και φίδι. Ενώ μου έλεγε πάντα ο Μάκης ότι υπάρχουν φίδια, και ειδικά στην αρχή που είναι ζαλισμένα πάνω που πάνε να ξυπνήσουν, εκεί είναι λίγο. Αλλά δεν υπάρχουν, σου λέει, τόσο επικίνδυνα. Τώρα μπορεί, λέει, να βγει καμιά οχιά. Εγώ δεν έμπαινα ποτέ σε αυτή την κουβέντα, γιατί λέω, αφού 15 χρόνια δεν έχει βγει μπροστά μου. Μην το μελετάω. Ας μην το πολύ μελετάω. Όταν όμως βλέπω το τελευταίο καιρό. Ένα πάρα πολύ επικίνδυνο. Τη Μήλου, την οχιά τη Μήλου. Α, τη Βίπερα Λεμπετίνα. Πώ είπε εδώ, Βίπερα Λεμπετίνα. Είπε ο επιστήμονα. Είναι τρομερά επικίνδυνο. Βίπερα Λεμπετίνα λέγεται η πιο επικίνδυνη οχιά και βρίσκεται στη Μήλο. Και υπάρχει μια περιοχή, μάλιστα, που πα, το θυμάμαι από μικρό που είχα πάει, που λένε μην πειράξετε τα φίδια. Και λε, εγώ μην τα πειράξω, αυτά με πειράξω. Και σου λέει όμω ο άλλο, γιατί πήγε εκεί, μην πα εκεί. Ω, σωστό. Είναι η πιο επικίνδυνη, πιο θηλυκριώδη οχιά που υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι μεγάλη. Γιατί εγώ αυτό που όχι είδα. Πολύ. Είδα κανένα δυο την ίδια περίοδο, αφού λέω, α, το καλό, δεν έλεγα τόσα χρόνια, ξαφνικά βγήκαν δύο μπροστά μου. Αλλά ήταν σαν να λέμε τόσα και λίγο πιο, α, λίγο πιο φαρδί από το στυλό. Αυτό ήταν κρούτσικα. Αυτό ήταν κουλουριά. Δεν ξέρω τώρα τι ήταν, ρε παιδιά. Δεν του έκανα και συνέντευξη. Μία που το είδα και μία που λέω, μην ακίνητη, Ελένη. Είχα δει ένα ντοκιμαντέρ πριν από. Όταν ήμουν 7 χρονών, που έλεγε: αν δεις ένα φίδι να περνάει, μην ακίνητη. Δεν σε ενοχλούν, λέει, τα φίδια. Τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστά. Εγώ το είχα δει σε ντοκιμαντέρ. Μην το πειράξεις, λέει, θα φύγει. Άκουσα. Άμα εσύ όμως το πατήσεις, ή ξέρω εγώ, του αυτό. Ναι. Ή λέει: αν το δεις πολύ κοντά σου, βγάλε αυτό που φοράς, όχι τίποτα βαρύ, δηλαδή φοράς ένα παρεό, ρίχτο πάνω του, και αυτό αν δαγκώσει, θα δαγκώσει αυτό που θα του ρίξει επάνω του. Τώρα όλα αυτά. Α, καλά τα τίτς. Μην ακούτε εμένα. Πολύ ωραία αυτά τα τίτς. Όχι, 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 μην ακούτε εμένα. Εγώ τώρα δεν είμαι ειδικός. Ό,τι θυμάμαι. Αλλά. Όπως έλεγε, ας πούμε, ότι αν σε τσιμπήσει, δες το πόδι σου για να σταματήσει κυκλοφορία. Ναι, και μην το, το ρουφήξεις που λέγανε. Αυτό δεν είναι λάθος. Αυτό θυμάμαι να είναι λάθος αυτό. Δηλαδή, οι ειδικοί που. Θα σου πω τώρα. Ο ερπετολόγος Ηλίας Στραχίνης και ο Στέλιος ο Γερονιμάκης. Α, είναι η επιστροφή μου, συγγνώμη. Παιδιά. Άμα σου πω τώρα τι σκέφτηκα, δεν θες να ξέρεις. Εντάξει, παιδιά, έλα. Έλα. Πω. Μην τα κάνετε αυτά. Λοιπόν, ο ερπετολόγος, λοιπόν, ο Ηλίας ο Στραχίνης και ο Στέλιος ο Γερονιμάκης, που είναι θελοντής και δημιουργός ομάδας διάσωσης, μας λένε ακριβώς το αντίθετο, Ελένη. Ότι εκεί που θα σου τσιμπήσει το φίδι, δεν πρέπει να το πιέσεις και να σταματήσει η κυκλοφορία του αίματος, για παράδειγμα. Όπως επίσης πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένη στάση στο σώμα σου. Πάμε να τους ακούσουμε, γιατί νομίζω ότι είναι απαντήσεις που τις χρειαζόμαστε. Να τις ακούσουμε, γιατί ξαναλέω. Με κορόιδευαν όλοι τους σήμερα, αλλά πιστέψτε με, πάμε διακοπές στην Ελλάδα. Θα πούμε και σε μέρη που δεν είναι αυτό που γίνεται χαμός από κόσμο στην ωραία μας Ήπεθρο. Να μην ξέρουμε τι γίνεται και τι πρέπει να κάνουμε.